ανάπα, στο πανικολάκι δε μ' ακούς. Αξέχαστος Γιώργος Ζαμπέτας, το πρώτο μπουζούκι, έτσι το πρώτο με όλη τη σημασία της λέξης. Έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα σήμερα. Βέβαια, όσα αφιερώματα και να κάναμε, δεν θα μπορούσαμε να σταματάμε να λέμε τα ωραία του τα τραγούδια, να θυμόμαστε, να έχουμε συγκίνηση, να χαιρόμαστε, να θέλουμε να μάθουμε από τους ανθρώπους που έχουν ζήσει κοντά του, πολύ κοντά του, όλα αυτά που έτσι θέλουμε να μάθουμε για αυτόν τον πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη. Σήμερα κοντά μας είναι ο εγγονός του Γιώργου Ζαμπέτα, Βασίλης Μελιγκόνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο εγγονός που μεγάλωσε μαζί με τον παππού, τον Γιώργο τον Ζαμπέτα. Ο εγγονός του σπιτιού. Ήτανε του σπιτιού. Ιδιόκτητο διόροφο. Στον ένα όροφο ήταν οι γονείς μου εγώ, στο δεύτερο όροφο ο παππούς με τη γιαγιά. Πώς τον λέγατε, παππού? Παππούς. Και τιμητικά. Του άρεσε. Δηλαδή από τότε που, παρότι δεν είμαι το πρώτο εγγονή, ήμουν το δεύτερο τη τάξη. Ήμουν εγγονός όμως του σπιτιού. Ο ξαδερφός μου ζούσε αλλού με τη μαμά του και τον πατέρα του. Ήταν πολύ τιμητικό να τον λένε παππού, ακόμη και οι γείτονες. Δηλαδή, του άρεσε, δεν είχε πρόβλημα. Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου, ίσα που το διασκέδαζε κιόλας και το θεωρούσε τιμή. Πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα και να μην είναι κοντά μας ο κύριος Δήμος και ο κύριος Γιορδάνης. Οι δύο άνθρωποι που είναι κοντά μας σήμερα. Τρία τα αδέρφια ήταν και ο κύριος Τάσος που πάντα συνόδευαν τον Γιώργο Ζαμπέτα. Τα εργαλεία του. Τα βήματά του. Τα εργαλεία του. Καλώς ήρθατε. Εγώ να σου πω χάρηκα γιατί εδώ είναι γνωστά τα κάντρα και μ' άρεσε η εκπομπή αυτή και ήρθα με πολύ κέφι. Μόλις με πήρε η Βίκη. Λέω anyway. Είμαι στην εκπομπή στο Extra 3. Ωραία, πολύ ωραία. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί ένα μικρό αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει, να θυμηθούμε μαζί, να ακούσουμε και τον ίδιο τον Γιώργο Ζαμπέτα και μετά να πούμε όλα αυτά που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί. Θα πούμε, βέβαια, πολύ ωραία πράγματα που το κανάλι αυτό θα έχει και επανάληψη να το ξαναδείξετε. Ωραία. Έτσι. Βέβαια, θα τα πούμε. Δεν ήρθαμε για μια δόση, για συνέχεια. Μέχρι το Πάσχα. Όχι, ρε. Πάμε να δούμε αυτό το αφιέρωμα. Ναι. Κύριε Μελιγκόνη, να πάμε να δούμε και τι δηλώσεις έχουμε από τον παππού σας. Τα εκατομμύρια, τα εκατομμύρια. Το θέμα τα εκατομμύρια, που θα πάρουν τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια δεν μπορούν να βγάλουν ψυχούλα. Η ψυχούλα βγάζει ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, γι' αυτό πες τους να βάλουν μυαλό και να βγάζουν ψυχούλα. Και να τη δίνουν εδώ μέσα και εδώ. Για χαρά. Γιώργος Ζαμπέτας. Ένα όνομα, μια ολόκληρη ιστορία γεμάτη νότες, μουσική και μπουζούκι. Δεν έχει δρόμο να διαβώ. Σοκάκι να περάσω. Ένα όνομα που πέρασε στη σφαίρα του μύθου πολύ πριν αφήσει αυτόν τον κόσμο. Ο πενιντάρης είναι ένας νέος της εποχής. Η ιστορία του αρχίζει στις 25 Ιανουαρίου του 1925 στον Ταξουργείο και όπως έδειξε, η ιστορία, η μουσική ήταν στο DNA. Ωραίος σαν εραστής. Όταν ήταν μικρός, πήγαινε στο κουρίο του πατέρα του για να τον βοηθήσει. Έκλεβε λίγο χρόνο και σκάρωνε μελωδίες με τον μπουζούκι του. Σαν ήμουν πιτσιρίκος, σε κάποιο κουρίο που ήταν στην Ακαδημία Πλάτωνος, κρεμόταν ένα μπουζουκάκι και αυτό ήταν του πατέρα μου. Και έπαιζε ο πατέρα μου μπουζούκι και ανέβαινα πάνω στην καρέκλα στο κουρίο, γιατί ήμουν και κοντός και πιτσιρίκος, και το πιάνα που κρεμόταν και άρχισα να το μαθαίνω σιγά σιγά. Ένα καιρό που με στενέ, η μάνα μου σχολείο. Παρά τις αντιστάσεις της οικογένειάς του, ο Γιώργος Ζαμπέτας έμεινε αφοσιωμένος σε αυτό που του έδινε ζωή και σε αυτό που αργότερα αποδείχθηκε ότι ήξερε να κάνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο,
να παίζει και να χαρίζει μοναδικές στιγμές στους θαυμαστές του. Στη διαδρομή του συνάντησε γίγαντες της ελληνικής μουσικής που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του. Η γνωριμία του με τον Βασίλη Τσιτσάνη και η συνεργασία του με τον Μάνο Χατζηδάκη ήταν τα εισιτήρια για την αναγνώριση του αξεπέραστου ταλέντου του. Ο εφιέστατος Μάνος Χατζηδάκης είχε μόλις τελειώσει το υπέροχο τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά», ντυμένο με τη φωνή της μοναδικής Μελίνας. Κάτι όμως του έλειπε. Άρχισε να επισκέπτεται τα νυχτερινά κέντρα της εποχής για να βρει αυτό που ήθελε. Όταν άκουσε το γερό Ζαμπέτα, ήξερε ότι το βρήκε και ο αείμνηστος Ζαμπέτας έντυσε το τραγούδι με το μαγικό του χέρι. Κάτσε να ακούσεις, μου λέει, ένα μοτίβο. Κάθομαι να πούμε για αρχινάκι και μου παίζει την εισαγωγή «Α τα παιδιά του Πειραιά». Εγώ την ψώνησα, λέω, ρε Μανώλη, του λέω, για ξαναπέχτη, το ξαναπέζει. Τσιμπάω το μπουζούκι, το πέρασα. Εντάξει, ήτανε. Του λέω, Μανώλη, εδώ πέρα βλέπω εκατομμύρια δίσκοι, του λέω. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Τα τραγούδια του, τόσο αυτά που ερμήνευσε ο ίδιος, όσο και αυτά που έγραψε σε πολλούς τραγουδιστές, έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Μου άρεσαν οι μελωδίες, μου άρεσε ο σκοπός, μου άρεσε το χρώμα. Ήταν ελληνικό το χρώμα, βγαλμένο από μέναν, από το παιδί, από το μικρόν. Χωριάσινη αγάπη σου. Σχολείου, ο Τόλης Βοσκόπουλος, η Μαρινέλα, η Μέρι Λίντα, ο Σταμάτης Κόκοτας, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Στέλιος Καζαντζίδης, η Δούκισσα, είναι μόνο μερικοί από εκείνους που ξεσήκωναν το κοινό με τα τραγούδια του. Θέλω την καρδιά να σφίξω, πέτρα πίσω μου να ρίξω και να φύγω. Μάλιστα, κύριε. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Βίκη Μοσχολιού να τραγουδά? Ποιος δεν έχει κλάψει με το σταλιά σταλιά της Μαρινέλλας? Σταλιά σταλιά και αχόρταγα, τα πίνω τα φιλιά σου. Και αυτά τα δύο παραδείγματα είναι σταγόνες στον μουσικό ωκεανό του. Ο Γιώργος Ζαμπέτας ήξερε από μουσική και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανέναν. Και μόνο το γεγονός ότι ολόκληρες γενιές μεγάλωσαν ψιθυρίζοντας τα τραγούδια του σημαίνει πολλά. Αμέτρητες επιτυχίες και συμμετοχές σε ελληνικές ταινίες με τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές, ταξίδια στο εξωτερικό και να καθυλώνουν το κοινό. Στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Είμαστε τώρα στο σπίτι του Έρβιν Χάλετς. Ένας μεγάλος μαέστρος, στις γερμανόφωνες, Αυστρία και Γερμανία, ο οποίος έχει πάρει 5-6 χρυσούς δίσκους. Τρομερός. Αλλά εκεί οι χρυσοί δίσκοι δεν δίνονται σε ένα δωμάτιο μέσα. Μαζευτήκανε τρεις καλλιτέχνες, τα αφεντικό της εταιρείας. Πάρε το δρόμο το παλιό. Της νύχτα στο στενάκι. Ό,τι και να πούμε για τον Γιώργο Ζαμπέτα, τα λόγια είναι φτωχά. Η ελληνική μουσική του χρωστάει πολλά και έχασε έναν από τους πολυτιμότερους εκπροσώπους της όταν στις 10 Μαρτίου του 1992 ταξίδεψε για τη γειτονιά των Αγγέλων. Άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά που είναι ισχυρότερη από τα λόγια. Θα θέλαμε να βλέπουμε ώρες αφιέρωμα. Και εμείς θα το θέλαμε. Και... Πώς είναι έτσι όταν τον βλέπετε, τον ακούτε? Είναι ωραίο, είναι συγκινητικό. Έχω το εξής προτέρημα, όχι μόνο εγώ, θεωρώ ότι οποιοδήποτε έχει κάποιον άνθρωπο που έδωσε ένα λιθαράκι στον πολιτισμό αυτού του τόπου,
οπτικοακουστικά, είτε ως τραγουδιστής είτε ως ηθοποιός, δεν μας λείπει τόσο ο άνθρωπος που έχει φύγει από τη ζωή, διότι τον βλέπουμε ή τον ακούμε ή από το ραδιόφωνο ή από τηλεόραση. Τι είναι αυτό που σας έχει μείνει εσάς ως πιο έντονο, δεν ξέρω, κάτι που σας έχει πει, κάτι που σας έχει συμβουλέψει, κάτι που σας έχει δώσει το δρόμο. Όλοι κρατάμε 2-3 πράγματα από πολύ αγαπημένους μας ανθρώπους που μας συνοδεύουν σε όλο το ταξίδι της ζωής μας. Να φοβάσαι τους ανθρώπους που δεν σε κοιτάνε στα μάτια. Ναι. Ναι. Όταν μιλάς με τον άλλο θα τον κοιτάς πάντα στα μάτια. Αυτό έκανε και όποιος δεν... Ναι. Είναι δείγμα ειλικρίνειας, είναι δείγμα ντομπροσύνης, είναι δείγμα ευθύτητας. Έχετε 2 παιδάκια εσείς. Μικρά. Τα δισέγγωνα του δισέγγωνα. Ζαμπέτα, 2 κορίτσια. Τι τους έχετε πει για το προπάπου τους? Η μικρή είναι 3 χρονών, δεν μπορεί να ξέρει. Η μεγάλη που είναι 8 χρονών έχει αρχίσει τώρα να συνειδητοποιεί ποιος είναι ο παππούς του μπαμπά. Mm-hmm. Μέχρι τώρα έχει ένα κάδρο που έχουμε τον παππού στο σπίτι και κάποια μουσική που παίζει, η οποία θεωρεί απλά ότι είναι τραγούδια. Τώρα που βλέπει ταινίες ελληνικές και είναι στη φάση που μπορεί να καταλάβει, ναι, βλέπει σε πολλές διαφορετικές ταινίες τον παππού. Μπαμπά, ο παππού σου. Θα θέλατε να τον είχαν γνωρίσει και τα παιδιά, άμα γινόταν βιολογικά. Ναι, αυτό. Άμα γινόταν να ζει για πάντα και να τον γνώριζα, έτσι, θεωρώ ότι θα ήταν ευτυχία για πολύ κόσμο να ζούσε ακόμα ο Ζαμπέτας. Για εσάς, νομίζω, βλέποντας, κύριε Δήμο, κύριε Ιορδάνη, το αφιέρωμα αυτό, είναι πολύ δύσκολο να καθίσετε στη θέση σας, γιατί εσείς όταν ακούτε μουσική και μουσική του Γιώργου του Ζαμπέτα, η θέση σας είναι... Θα μου επιτρέψεις να μιλήσω. Να του ακολουθήσετε τα βήματα. Μεγάλη μου χαρά και τιμή που ήρθα σε αυτό το καταπληκτικό στούντιο. Θα σου πω κάτι. Κάνω ένα πρόλογο πριν ξεκινήσω για τον Ζαμπέτα. 6 δεκαετίες. Έχουμε πάει σε πάρα πολλά στούντια για χορό. Αλλά αυτό είναι καταπληκτικό και ευχαριστώ πάρα πολύ που με συγκίνησε που είναι ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος σε αυτό το στούντιο που κάνει την εκπομπή. Θα πω κάτι. Ο αδερφός μου ο Δήμος, από το 1955, γιατί όταν έχασε τον παππού του τον νεαρός, ήταν 17 χρονών. Mm. Του είχε μεγάλη αδυναμία και αυτό το ξέραμε όπως έχουμε και εμείς. Ο Δήμος μόνο που δεν κοιμήθηκε μαζί του. Από το 1955, δεν θα πιστέψετε, γι' αυτό είπε τη λέξη τα εργαλεία μου, το εννοούσε ο Ζαμπέτας, τα εργαλεία μου, ο Δήμος ήταν το δεξί χέρι του Ζαμπέτα. Συνέχεια μαζί. Δεν υπήρχε ταξίδι και εκπομπή ή βασικά ο Γιώργος ο Ζαμπέτας και εύχομαι τα παιδιά τα καινούρια να ζήσουν τις εποχές αυτές. Εμείς με τον Ζαμπέτα δεν είχαμε αφήσει αστυνομικό τμήμα, τις γιορτές και στρατόνα που δεν πηγαίναμε. Βασιλική, χωροφυλακή και βάλτε. Τα πάντα πηγαίναμε με τον Ζαμπέτα. Ο Ζαμπέτας, παιδιά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ την εκπομπή που βγάζει στον αέρα τον Ζαμπέτα, το πρωτόκολλο της Ελλάδος, ρε παιδιά. Εγώ είμαι 79 χρονών και μόλις ακούω Ζαμπέτα, λέω, δηλαδή, άσε που χορεύουμε το τραγούδι του 35 χρόνια, χορεύουμε το Θανάση και δεν το αλλάζουμε τίποτα. Αλλά το πρωτόκολλο της Ελλάδος είναι ο Ζαμπέτας. Και χαίρομαι την εκπομπή που τον βγάζει στον αέρα, ρε παιδί μου. Πώς βγήκε ο Θανάσης? Πώς βγήκε ο Θανάσης. Ήρθε ένας τύπος, λέει, Ζαμπέτα, το κάδρο σου το πάω. Του άρεσε πως πρεχάριζε ο κύριος ο πελάτης. Αρχινάει και λείπει ο Θανάσης. Ναι. Θανάση το λέγανε. Λέει ο Ζαμπέτας, πού είσαι ρε Θανάση, αφού το σε πάω. Σκάει μύτη ο Θανάσης μια φορά και δεν ξανασκάει. Και από το καημό του έβγαλε, πού είσαι ρε Θανάση, η χρουστουζιά να σπάσει. Και το έχω. Αλλά εγώ, επειδή έχω δουλέψει με όλες τις φίρμες, μπορεί να ξεχάσω κανένα όνομα και να εκτεθώ. Ξεχώριζα δηλαδή, όπως σου έδειξα, Ζαμπέτα, Μπιτικότσι, Καζατσίδη. Όλα τα ονόματα. Όλα, Μοσκογιούδες. Και εντάξει, μην πω τώρα, θα ξεχάσω κανένα όνομα και θα εκτεθώ. Όλους, θα πούμε όλους. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Με τον Ζαμπέτα τι γινόταν? Όταν πηγαίναμε αρπαχτή. Αρπαχτή θα πει, πάμε Γερμανία π.χ. Πάμε... Ναι, μπράβο. Και τώρα υπάρχουν. Και βλέπω ένα Γερμανό. Αυτό είναι που ανέφερε.
Αυτό και ποιος ανέφερε. Mm-hmm. Και τα πετάμε εδώ, 80 χρονών, 85 εγώ και πετάμε. Άκου, μαθαίνω από τον Ντίζελντορφ ότι είναι ο Φον Καράγιαν. Ναι. Γερμανικά δεν ξέρω. Γιατί ένα καλό είχα εγώ. Το 29 γεννήθηκα. Το 36 πήγα σχολείο. Και 5 χρόνια μένα στην τάξη. Και το 41 πήρα τον πούλο. Στην πρώτη τάξη. Πρώτη τάξη. Μου λένε εσύ θα γίνεις πανεπιστήμιο. Μην τα απολογούμε. Και όταν πήγαμε εκεί, λένε Ζαμπέτα του λέω, ο μεγαλύτερος μαέστρος. Αλλά ο Ζαμπέτας είχε ένα καλό μπέμπα. Έπεσε με ένα δακτυλάκι. Ναι. Και έκλαιγε ο μαέστρος, ο Γερμανός. Τον πιστάξε νύχτα, νάξε. Κοίταξε, για πρώτη φορά, για πρώτη φορά μας καλούν στις Βρυξέλλες, στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Στις Βρυξέλλες, στο ΝΑΤΟ. Εκεί γινόντουσαν διάφορες εκπομπές, διάφορα συγκροτήματα, γαλλικά, ισπανικά, εγγλέζικα. 11 η ώρα καθαρίζανε. Καθαρίζανε. Πηγαίνανε για ύπνο. Σε μια δόση λέει ο αρχηγός, γιατί όταν ήρθανε να πάρουν από το αεροδρόμιο τις βαλίτσες μας, με τα πολιτικά δεν ξέραμε, και το βράδυ στρατηγή, στο στρατηγείο, στρατηγή. Και λένε του Ζαμπέτα, λέει ένας στρατηγός, κύριε Γιώργο, θα ευχαριστηθούνε. Και του λέει ο Ζαμπέτας, του Μπεκί. Και ρωτάει ο στρατηγός στο Δήμο, κύριε Δήμο, τι θα πει του Μπεκί. Λέω, θα μείνετε καταθουσιασμένος. Σας λέγω το εξής. Αντί για 11 που τελειώνανε, 4,5 με 5 και δεν είχε φύγει κανείς. Ξεσηκώσανε. Θέλω να μου πείτε τι σας λείπει πιο πολύ από τον Γιώργο Ζαμπέτα έτσι ως άνθρωπο. Ως άνθρωπος, πρώτα-πρώτα ήταν ο πρώτος νοικοκυρής και ο πρώτος σπιτόγατος. Δεν υπήρχε πιο ωραίος νοικοκύρης. Ε, παιδί μου, αγαπούσε την οικογένειά του. Ναι, σπιτόγατος. Ναι. Σπιτόγατος. Έλα σου πω. Άνθρωπος της γειτονιάς. Κοιμόμασταν 6 ώρα το πρωί, 7 η ώρα ξύπνα, μάγκα. Πάμε ναι. Στην κινέτα για τον Μπιτς. Ναι. Τι να κάνω. Με το Δήμο σου λέω, από το 55, από το 55 είμαστε μαζί. Άκου ένα ωραίο. Αλλά το να είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας σπιτόγατος, δεν θα το πιστεύει κανείς με τόσα ξυνήθια, με τόσα γλέντια. Και τώρα λέει και εδώ ο κύριος Βασίλης ότι δεν είναι ούτε σπίτι. Αγαπούσε τα παιδιά. Θα σας πω δύο φανταστικά που θα γίνει ταραχή εδώ. 1952, παίζει στο Περιβόλα, στο... Περιβόλα και... Όχι Περιβόλα. Άσυ Θηβών. Ναι, το... Τα ξημερώματα όχι, και... Όχι ρε, το, πώς το λένε το μπουτσουκάδικο, της θείας σας σε μήνα εδώ, ναι, μπροστά. Α, του Μπαλάχ, του Μπάπη του Αλάχ. Του Αλάχ. Ανάποδα με τα βάσανα θα ήμουν άλλος τόσο. Το μαγαζί, όλο το συγκρότημα, έπαιρνε 3 εκατοστάρικα. Μπαίνει ένας τύπος με ένα μανικέν και του πετάει ένα εκατοστάρικο. Στην ορχήστρα. Στην ορχήστρα. Σκέψου όλη η ορχήστρα, 3 εκατοστάρικα. 300 δραχμές. Όλοι. Το τέλος λέει στο σερβιτόρο, κάνε κουμάντο, φέρε 90 ρέστα. Και ήταν και... Καλά, αυτό που έχει τραβήξει όλο το ενδιαφέρον στα κανάλια και δεν το λέμε, το έχουμε πει για το εγκρεμές που ήταν, το έχουμε πει. Έχουμε πει εδώ σε αυτό το στούντιο το ωραίο, να πούμε αυτά που δεν έχουμε πει στα ναι, άλλα. Ναι, να πούμε αυτά που, που δεν έχουμε πει, που δεν έχουμε άκου, ο Ζαμπέτας είχε μια αδυναμία με το κυνήγι. Στα Λεγκρινά είναι κοντά στη Βάρη. Mm-hmm. Κυνηγότοπος. Πηγαίναμε με τον Ζαμπέτα τα πρωινά για κυνήγι. Και επειδή ήταν πάρα πολύ κυνηγή, ο Ζαμπέτας τι έλεγε. Ρε, προσέχτε, ακούστε τι θα κάνουμε. Μην πεταχτεί κανένας κυνηγός και μας περάσει για πουλί. Ρε παιδιά, ο κατεπληκτικότερος άρθρος του κόσμου και ευχαριστώ πάρα πολύ την εκπομπή που βγάζει τον αέρα τον Ζαμπέτα, το πρωτόκολλο της Ελλάδος. Εγώ τώρα μπορώ να πω 500 φωτογραφίες που έδειξα, είναι όλες οι προσωπικότητες. Όλοι ήταν οι καψούρια με τον Ζαμπέτα. Όλοι. Άκου τώρα αυτή ο Πάριος που δεν έκανε τραγούδια με τον Ζαμπέτα, ακόμα το έχει παράπονο. Ναι. Δεν έτυχε. Νομίζω ότι αν ο Ζαμπέτας γεννιόταν στην Αμερική, συμφωνείτε. Βάζανε Φρανκ Σινάτρα. Ναι. Αν ο Ζαμπέτας γεννιόταν στην Αμερική, θα ερχόταν στο Εγάλαιο πάλι. Εγάλαιο και πας Ελλάδος. Εγάλαιο City, είμαστε στο Λονδίνο. Το Εγάλαιο City. Μουσχουρί. Άκου, είμαστε στο Λονδίνο. Στο BBC. Την εκπομπή. Ποιο πετύγκλε μου λέει, Λολίτιλι. Άκου τώρα η μουσική μου είπε να πω δύο πετύγκλε.
Χορεύουμε τώρα εκεί πέρα. Τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Συνέχισε. Να. Βγαίνουμε τώρα εκεί, ναι. Χορεύουμε. Μετά έβαλε και γρήγορο και τη βάλαμε στη μέση τη μουσχολή. Ναι. Και λέει ένας εγγλέζος, δεν πες. Λέω καλά. Και λέει εκεί που τα λες εγγλέζικα, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, ναι. Πες και ένα σίτι εγγάλο. Και λέει μουσχολή εγγάλο σίτι. Ναι. Αν. Αν. Ναι. Ωραίο αυτό. Λέω μανίτσα. Μιλάει. Αν. Κοίταξε. Μια και τα λες εγγλέζικα, γαλλικά, και έτσι. Πέτα και ένα γάλλιο σίτι. Γιατί μας ακούνε τώρα το γάλλιο σίτι έμεινε. Έμεινε το γάλλιο σίτι. Εγώ όμως τώρα θέλω να μείνω στο αν. Ναι. Αν ο Γιώργος Ζαμπέτας τώρα θα μπορούσε να μας ακούσει, τι θα ήταν αυτό που θα του λέγατε εσείς? Και θέλω να ακούσω έναν έναν από εσάς. Για πες μου εσύ τι θα έλεγες. Ας σε παραδεχτώ. Τι θα έλεγα στον παππού αν ζούσε? Ναι. Αν μπορούσε να μας ακούσει τώρα. Αν μπορούσε να μας ακούσει, το μόνο που θα μπορούσα να του πω είναι ότι ήταν πολύ πιο σπουδαίος από αυτό που νόμιζα στην ηλικία που ήμουνα. Για μένα ήταν ο παππούς μου. Δεν ήξερα ότι όταν όλος ο κόσμος τον χαιρετούσε. Γιατί? Γιατί μετά τον πόλεμο έδωσε γέλιο στον κόσμο. Έδωσε διασκέδαση. Άφησε τραγούδια για τραγούδια. Οποτεδήποτε του ζητήθηκε κάτι, το έκανε επί τόπου είχε έμπνευση. Είχε μυαλό, του άρεσε αυτό που έκανε, το αγαπούσε. Ο παππούς μου κοιμότανε και κοιμότανε με μουσική. Δηλαδή είχε το κασετόφωνο στο κομωδίνο, έβαζε την κασέτα να παίζει ορχιστρικά. Mm-hmm. Και στο αμάξι μόνο ορχιστρικά. Οπότε το μόνο που θα του έλεγα είναι ότι ίσως να τον είχα αδικήσει, διότι ήταν πολύ πιο σπουδαίος από όσο φαινότανε και από όσο εισέπρατε από τον κόσμο. Πάντως ο ρόλος του πατέρα, του παππού και πολλές φορές ειδικά των παππούδων και των γιαγιάδων είναι πολύ σημαντική και από μόνη της και μόνο σαν ως παππούς. Και γιαγιά, μπράβο, του παιδιού σου το παιδί είναι δύο φορές παιδί σου. Δηλαδή μπορεί στα παιδιά του να ήταν αυστηρός, γιατί ήταν παιδιά του όπως και εμείς είμαστε αυστηροί στα παιδιά μας. Mm-hmm. Στα εγγόνια μας δεν είμαστε. Δηλαδή έχω περάσει απίστευτα χρόνια και απίστευτα ωραίες καταστάσεις. Έχω ταξιδέψει μαζί του σε Κύπρο, σε Ελβετία, σε Αγγλία, στη Γερμανία. Με παίρνε μαζί. Μαζί, ναι. Σε όλα. Τα δύο ταξίδια που δεν πήγα ήταν Αμερική και Johannesburg. Mm-hmm. Και μάλιστα στο Johannesburg, επειδή ήταν Μπουργκ. Mm-hmm. Και μου έφερνε ωραία σε Γερμανία, λέγαμε καλά γιατί να μην πάω. Υπάρχει κάποιο αντικείμενο που έχετε έτσι κληρονομήσει δικό του αγαπημένο, που το έχετε μαζί σας? Η μεγαλύτερη σας κληρονομιά που έχω από τον Ζαμπέτα είναι το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό που κουβαλάω. Και είναι μεγάλη επιτυχία, διότι όπως άντεχε η γιαγιά μου τον παππού μου, είναι μεγάλη επιτυχία που αντέχει η γυναίκα μου εμένα. Ναι. Είναι μεγάλη επιτυχία. Και ο Δήμος ακολουθεί την ψυχή του Ζαμπέτα. Ακολουθεί την ίδια ψυχή, ναι. Την ψυχή του Ζαμπέτα κι εγώ. Ήταν ασταμάτητο. Κάποιο προσωπικό αντικείμενο όμως, ξέρω εγώ, κάποιο κοιμήλιο, ένα αγαπημένο του αντικείμενο. Τα κοιμήλια είναι εδώ και εδώ, το έχω ξαναπεί στην αρχισυντάκτριά σας. Τα κοιμήλια και οι κληρονομιές και τα πάντα είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ. Πολύ τη ζωή που ζούμε τώρα. Έτσι. Ο Ζαμπέτας, όπως είδατε και στην αρχή, για τα εκατομμύρια και τα εκατομμύρια, ο Ζαμπέτας δεν κυκλοφορούσε με λεφτά. Ο Ζαμπέτας γυρνούσε με το νυχτοκάματο, άφηνε τα λεφτά στη γιαγιά μου, γιατί η νοικοκύρα ξέρει πώς έχει τον μπρόκολο, πώς έχει το κουνούπι. Την άφηνε να διαχειρίζεται. Τα κουμάντο στα λεφτά το έχει η γιαγιά. Εσείς τι θα του λέγατε, άμα μπορούσε να μας ακούσει? Εμείς θα του λέγαμε, Παναγία μου, έλα κάτω να μας δεις. Έλα ρε Γιώργο μου. Έλα. Γιατί να σου πω κάτι μεταξύ μας. Είμαστε στα Γιάννενα και περπατάμε στη Βόλτα. Και είναι ένα παγκάκι με τρία γεροντάκια. Και σηκώνεται και λέει: μπορεί να σας φιλήσουμε χορευτές του Ζαμπέτα. 35 χρόνια, 50 χρόνια, 35 χρόνια χορεύουμε το Θανάση. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος. Στην εκκλησία δεν υπάρχει σήμερα. Στην εκκλησία. Να, οι χορευτές του Ζαμπέτα. Η γρία. Οι χορευτές του Ζαμπέτα. Και εγώ ο Πάριος έλεγε: οι χορευτές του Ζαμπέτα. Αυτό μας θυμά ιδιαίτερα. Ένα ωραίο, ε. Είχε βγάλει 500 σλόγγαν. Χορεύουνε οι τρεις φοροφυγάδες. Οι τρεις αυτό, ο κακός όσκημας. Ο έτσι, ο έτσι. Αλλά το πιο ωραίο, Μάγκες λέει, θα πάμε σε Ελβετία και θα τα πάρετε χοντρά. Αλλά δεν θέλει τρίο, να πάρετε και μια γκόμενα. Μια κοπέλα. Μια κοπέλα. Την μάθαμε λίγο χορό. Πάμε στην Ελβετία. Ο πεθερός είχε 8 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο. Και ένα στην Ελβετία, στο Μοντρέ. Βλέπω κάπου 100. Όπου πηγαίναμε,
Γιατί παρεμβαίνω, λόγω ηλικίας κάνει και λίγο 40. Αυτά λοιπόν. τα τραπέζια ήταν εξάρια. Ναι. Όπου πηγαίναμε, ο Ζαμπέτας πάντα είχε δίπλα του το Δήμο. Δεν είχε τη ρούλα, είχε το Δήμο. Δηλαδή στα τραπέζια καθόταν εδώ ο Ζαμπέτας και εκεί καθόταν ο Δήμος, Γκαρσί. Δηλαδή ήταν τόσο δεμένοι. Άκου τι έπαθα. Ναι, 7 ορχήστρες. 7 ορχήστρες από τον κόσμο και μία από τον Ζαμπέτα 8. Καθίσαμε τώρα. Αυτός ο μπαμπάς της Νύφης τον είχε γνωρίσει τον Ζαμπέτα στην Αμερική και τον είχε εντυπωσιάσει. Και έκανε τα πάντα για να καλέσει τον Ζαμπέτα στην Ελβετία. Πάει. Λοιπόν, βλέπω εγώ στον πρωθάλαμο είχαν βάλει αστακούς με γαρίδες, κόλπα, πράγματα. Πυραμίδες. Περάσαν οι καλεσμένοι. 7 ορχήστρες. 7 ορχήστρες. Δεν τσίμπησε κανένας. Λέω Ζαμπέτας, κοιτά. Μούτρα, λίγο αξιοπρέπεια, μην ξεφτύλεστε. Τι ήταν να το πω. Σε 3 λεπτά οι πυραμίδες γινήκανε καστανόχλια τα λούδια. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν επίσης πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, μουσικοσυνθέτη. Θα χαρούμε πολύ. Χρήστος Νικολόπουλος στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι. Έλα ρε Τάτη. Τι κάνετε. Είμαστε εδώ μια ωραία παρέα. Ακούω τους χορευτές που μιλάνε. Το 65 σταμάτα με τον Καζαζίδη. Πες μας το. Αμερική. Αμερική το 65, ήταν 18 χρονών. Ο Δήμος είναι αυτός. Ο Δήμος. Όχι, ο Ιορδάνης. Ιορδάνη, τι κάνεις. Κύριε Νικολόπουλε, είχαμε εδώ μια συζήτηση και ρώτησα προηγουμένως τι θα ήταν αυτό που ο καθένας από τους παραβρισκόμενους εδώ θα ήθελε να πει στο Γιώργο Ζαμπέτα αν μπορούσε να μας ακούσει αυτή τη στιγμή. Εσείς τι θα θέλατε να του πείτε. Εγώ θα ήθελα να του πω ότι μας λείπει, τον συζητάμε συνέχεια. Ήταν ένας μοναδικός άνθρωπος και πραγματικά είναι ένας καλλιτέχνης από αυτούς που πραγματικά μας λείπουν και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτεχνική οντότητα. Αυτό είναι αλήθεια και όπως είπα και εγώ στην αρχή ότι όσα αφιερώματα και να κάνουν εκπομπές και όσες αναφορές δεν είναι αρκετές για να συγκεντρώσουν το μέγεθος αυτού του καλλιτέχνη και όχι μόνο του καλλιτέχνη αλλά και του ανθρώπου, της μπέσας αν θέλετε και όλα αυτά. Και όλα αυτά που εμείς δεν είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε από κοντά, αλλά από αυτά που έχουμε αποκομίσει, από αυτά που έχουμε ακούσει και από αυτά που έχουμε αισθανθεί και νιώσει μέσα από τα τραγούδια του. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εγώ έπαιξα ατέλειωτα τραγούδια μαζί του. Ένα διάστημα, ας πούμε, ήμουνα στην Αυστραλία γιατί πήγαινα σε διάφορες συναυλίες και ακύρωνε το στούντιο για να γυρίσω να παίξουμε μαζί. Είχαμε ένα πολύ καλό, έτσι, μια πολύ καλή χημεία και σαν άνθρωποι. Με εκτιμούσε, τον εκτιμούσα πάρα πολύ. Μου είχε κάνει και μια αφιέρωση που λέει αφιερωμένος ο δίσκος αυτός στο γιο μου, αποκαλεί γιο του. Και πραγματικά τον γνώρισα σε όλες σου τις φάσεις, γι' αυτό σας είπα ότι μας λείπει. Ήταν ένας άνθρωπος που ανεπανάληπτος ο Ζαμπέτας. Οι χοληψίες που κάναμε ήταν φοβερές, με το κλίμα πολύ ανεβασμένο, με μεγάλη εφορία. Και εν πάση περιπτώσει, γενικότερα, σαν επειδή προέρχομαι κι εγώ από το ίδιο όργανο, τον Μπουζούκι, ναι, ήταν ένας δεξιοτέχνης μοναδικός. Όπως ξέρετε, πρωταγωνίστησε σε τραγούδια του Χατζητάκη, στο εξωτερικό, έκανε γνωστό τον Μπουζούκι. Νομίζω πως ήταν ένας καλλιτέχνης που αναβάθμισε το Μπουζούκι και το ελληνικό τραγούδι. Έτσι, έτσι είναι. Μπράβο ρε Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ που κάνατε έτσι μία τηλεφωνική παρέμβαση. Αυτό όμως που μας μένει εμάς και αυτό είναι και το χαρούμενο, είναι ότι μας μένει μία μεγάλη κληρονομιά. Μπράβο, ναι, βεβαίως. Μπράβο, Κίμ. Αυτό είναι σημαντικό και είναι και διαχρονική η κληρονομιά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Εγώ θα ζητήσω τώρα από τον Στέφανο να ακούσουμε το «Πού σε Θανάση» που ακούσαμε και την ιστορία, το πώς βγήκε. Θα πάρω σβάρνα μια βράδια όλες τις συνοικίες. Δεν θέλω πολύ τελείες και πολύ κατοικίες. Είχα ένα παλιό φίλο, τα ίχνη του έχω χάσει. Σ' ένα στέκι από μέρο, το στέκι του Θανάση. Σε Θανάση, ήθελα να σαν τα μόνα. Που σε Θανάση, που σε